παραθέσεις χαρακτηρίζουν την επόμενη μέρα της υπογραφής της καταρχήν συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και της πλειονότητας των κοινωνικών εταίρων για τις συνεισφορές στο ΓΕΣΥ. Από το στούτου του Αντένα και την εκπομπή Μέρα Μεσημέρι, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ Παμπής Κυρίτσης έκανε λόγο για μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που εκτρέπουν την διαδικασία ψήφισης και εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Χρήστος Μιχαηλίδης, έθεσε σειρά ερωτημάτων για το θέμα των συνεισφορών αλλά και για το πραγματικό κόστος. Μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που ασχολούνται με τον τομέα της υγείας δεν βλέπουμε καλό μάτι την εφαρμογή ενός κοινωνικού ΓΕΣΥ. Η στάση αυτή να ερχόμαστε την τελευταία στιγμή και να εγείρουμε εκατοντάδες ζητήματα τα οποία εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα ξέρουμε ότι τα έχουμε συζητήσει διαχρονικά, έχει 20 χρόνια που συζητούμε και αυτά είναι λυμένα. Αγαπητέ Πάμπη, αφού θα ξεκινήσουμε το 2019... να πληρώνουμε συνεισφορές. Όταν θα ξεκινήσουμε, επειδή, κύριε Μιχαηλίδη, επειδή με τον τρόπο που τα θέτετε τα ζητήματα, όχι εσείς προσωπικά, αλλά η ΟΕΒ, δημιουργείται και μια εικόνα μέσα στον κόσμο, έτσι, τέλος πάντων, μιας φοβίας. Όταν θα ξεκινήσει ο κόσμος να πληρώνει εισφορές, συγγνώμη, όταν θα ξεκινήσει ο κόσμος να πληρώνει εισφορές, θα αρχίσει να παίρνει και την ανταπόδοση του. Δεν θα πληρώνει χωρίς να παίρνει την ανταπόδοση του. Μάλιστα. Το ΓΕΣΥ τι προβλέπει. Δηλαδή ότι ο καθένας. Ένα λεπτό, κύριε. Θα λύσουμε δηλαδή τα προβλήματα με αρχίσουμε να πληρώνουμε τις εισφορές. Θα λύσουμε τα προβλήματα, αυτά τα τεράστια προβλήματα που έχει σήμερα. Θα έχουν επιληθεί με την έναρξη των συνεισφορών μας. Ποιος θα μας τα λύσει, Μιχάλη, θα μας τα λύσουν οι ασφάλειες. Η εισήγηση μας έχει απλά ως εξής. Πρώτον, να μην ξεκινήσουν εισφορές αν δεν γίνει η πλήρης αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Πασχόντων, εμφανώς ικανοποιημένος από την χθεσινή συμφωνία, δηλώνει πως απομένει η ολοκλήρωση του διαλόγου για τα εργασιακά. Κατά το 95% έχουν συμφωνηθεί τα εργασιακά, άρα παραμένει πολύ μικρή απόσταση και όλοι είναι αισιόδοξοι. Άρα δεν παραμένει οτιδήποτε άλλο από τα προαποετούμενα της Επιτροπής Υγείας της Βουλής για να οδηγηθούν τα δύο νομοσχέδια σε ολομέλεια για τελική ψήφιση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΣ, πρόδρομος Προδρόμου, απάντησε στις επικρίσεις που θέλουν τον ΔΣ να θέτει προς κόμματα στις προσπάθειες του Υπουργού Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας έχει την στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Στη Βουλή έχουν κατατεθεί νομοσχέδια που έχει ετοιμάσει ο Υπουργός Υγείας σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, αφού χαιρέτησε την επίτευξη της συμφωνίας, έκανε λόγο για παραφωνία από πλευράς ΟΕΒ. Παραφωνία σε αυτή την εθνική προσπάθεια παραμένει ΟΕΒ και συγκεκριμένα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που εκπροσωπεί. Η συζήτηση για το ΓΕΣΥ συνεχίζεται την 5η στην Επιτροπή Υγείας στη Βουλή με στόχο την ψήφισή του μέχρι τις 2 Ιουνίου.